Πρέπει να κάνουμε τις ερωτήσεις. Δηλαδή, με την έννοια ότι εσύ. Όχι, με την έννοια ότι εσύ προσπαθείς την επαφή γενικώς να την πας με το χιούμορ. Ο Ματέο σε αυτό δεν πάει και τόσο με το χιούμορ. Ο Ματέο έχει φοβερό χιούμορ. Ο Ματέο ήταν από εκείνα τα παιδιά που τον γουστάραν όλοι οι φίλοι του. Ναι, γιατί με δεν γουστάραν. Ναι, αυτό γιατί είναι τον κάποιο άντρα, τον Ματέο τον γουστάραν. Για το αντρουά λέω τώρα. Για το αντρουά λέω τώρα. Το αντρουά, τι σχέση έχει με το χιούμορ, ναι, εσύ προσέγγισε με χιούμορ. Ο Ματέο πάει και με χιούμορ και με αντρουά. Πάμε μαστίγιο μαζί. Πάμε παρακάτω. Εκείνο που λέω είναι επειδή τον ξέρω 20-25 χρόνια από τον Ματέο, 20 χρόνια ξέρω εγώ. Ο Ματέο ήταν τη καλή χαρά. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο ανοίγει την καρδιά, κάθισε εκεί και τίποτα να μην λέει, είναι τόσο goodwill. Παιδιά, ένα άνθρωπο δεν και έχει κουβεντιά. Και όλη την ώρα, άκουσε με. Γιατί ο καθένα λέει ό,τι θέλει. Τώρα το παιδί. Δεν ξέρω πώ να το κοιτάξω. Τώρα το παιδί. Θα παρακαλούσε την αγαπητή μου σύζυγο να μην διακόπτει εμένα, γιατί δεν θέλει να τη διακόπτει ποτέ. Και μια και είπε την άποψή τη. Και λέω. Και λέω, ναι, να είμαστε συσσόρροπα. Και λέω λοιπόν, ότι ο Ματέο, άμα κάτσει μαζί του. Περνά καλά διότι είναι στην καλή χαρά. Πώ το εξηγήσω, ένα άνθρωπο. Τώρα το βλέπει. Τώρα εξαιτία τη δημοσιότητα του έργου, τώρα το βλέπει καμιά φορά ξενισμένο γιατί δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει να συμπεριφερθεί. Δεν ήταν τύπο αυτού του πράγματος. Και καλά κάνει. Λοιπόν, και καλά κάνει. Και εγώ λέω ότι αυτή η έξω καρδιά, αυτό το. Έχει μια θεότητα. Πώ το πω, ένα παιδί που πιτζέρι. Αυτό είναι ένα παιδί όμω. Ναι, αλλά τι είναι αυτό. Εσύ τι εννοεί δηλαδή, ότι κάποιο ο οποίο είναι καλό άνθρωπο. Ότι δεν είναι ανώριμο. Όχι, καμία σχέση. Τι ανώριμο παιδί. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι παιδί ότι είναι παιδί στα 40 του. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Τι σημαίνει ένα άνθρωπο που είναι καλό και αγνό και δεν λέει κακιά κουβέντα για κανέναν. Έχει σχέση με την ωριμότητα και την ανωριμότητα. Παιδί. Εσύ είπες παιδί. Όχι, εσύ είναι παιδί είσαι, γι' αυτός παιδί είναι. Όλοι παιδιά είμαστε. Ζητώ παρέμβαση, ένα κριτήριο. Παρέμβαση. Άνθρωπος που δεν είναι με τη σύντροφό του και μπορεί να αντιλάρει, να χειριστεί, να συμπεριφερθεί σωστά και καλά, γιατί φαίνεται νομίζω αυτό, με τα παιδιά που δεν είναι δικά του, σημαίνει απίστευτη οριμότητα είναι στο μυαλό. Είναι πάρα πολύ καλό με τα παιδιά. Και απίστευτη οριμότητα στο μυαλό. Να προσθέσω και κάτι. Επειδή τελευταία έχουμε φάει πάρα πολλού ωραίου άντρε, οι οποίοι δεν βάζουν γλώσσα μέσα και δεν ακούνε ποτέ τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Οι άντρε δεν μιλούν πολύ και μιλάνε και τη τυβίζουν συνέχεια. Θέλω να πω ότι το παλικάρι έλεξε και εκεί μια ωριμότητα, ότι ποτέ δεν είπε μία λέξη. Εννοείται. Ενώ βλέπουμε αυτά τα ωραία παιδιά που αρέσουν στην Τζέννη να μην βάζουν γλώσσα. Ποια Τζέννη, παιδί μου, λέω, ποια εγώ είχαμε, τώρα. Είχαμε μια συζήτηση τις προηγούμενες μέρες. Τα ωραία παιδιά να μην βάζουν γλώσσα μέσα και να μιλάνε για τις προηγούμενες γκόμενες, για τις επόμενες, για αυτό που είναι. Αχ, με τσιγκλάσκι, έχω ένα κάτι, αλλά δεν θα το πω τώρα. Πάμε, σήμερα σα έκανα και σε εσά και εγώ και Τζέννη μια ενημέρωση που δεν την είχατε μέχρι τώρα. Αυτό είναι πολύ άρια που είχε για το Ματέο όμω. Δεν λέγεται Ματέο. Μάκης. Λέγεται Μάκης. Ωραία. Οκ, ναι. Okay, πάμε. Εμείς το γνωρίσαμε ως Μάκη και ως Μάκη θα μας μείνει και είναι και πολύ πιο ωραίο. Και στην Άνδρο που το ξέρουν γιατί το γουστάρουν από πιτσιρικά εκείνα από εκεί, το λέγανε και μαθιός. Ωραία. Τώρα το Ματέο γιατί να κάνουμε ωραίο. Ωραίος τύπος ο μαθιός ρε παιδί μου, εκεί αυτό θα κρατήσει. Παιδιά, εντάξει, εγώ βλέπω να πλέτε πάνω το άνθρωμα εδώ πόσο δεν έχει να φάει. Περίμενε. Δεν μιλάμε τώρα, σου είπαμε ότι ήταν. 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 Δεν μιλάμε τώρα, σου είπαμε ότ